Λοιπόν, προσπάθησα να κάνω ένα review, αλλά μου βγήκε τεράστιο. Δεν θέλω να σας κουράσω πολύ, θέλω να είμαι σαφής, οπότε το ξανακάνω ξανά από την αρχή. Τα ακουστικά τα φοράω εδώ και 10 ώρες στο κεφάλι μου και ο κύριος συνδυασμός που είχα στην αρχή, εάν και μόλις τα έβαλα, ήταν ότι ένιωσα λίγο άβολα, γιατί δεν είχαν το σχήμα του κεφάλιου μου. Δηλαδή ένιωσα να με πιέζουν, μόλις ρύθμισα τα αυτάκια εδώ, αυτά που είχε, τα βλέπετε. Σιγά σιγά άρχισε να παίρνει το σχήμα του κεφαλιού μου και μετά από το πρώτο τέταρτο μάλλον δυσφορίας άρχισα να συνηθίζω και πραγματικά τα φοράω εδώ και 10 ώρες, είναι χαράματα. Έκανα το unboxing το πρωί μεσημέρι, τι ώρα ήτανε. Μπορώ να πω ότι είναι τρομερά άνετα και τρομερά βολικά. Αυτό που πρόσεξα, το πρώτο πράγμα που πρόσεξα μόλις τα έβαλα είναι ότι ενώ με το και βάζω το καρφί στη θύρα για να τα ακούσω, ενώ μέχρι τώρα έγραφα με αυτά εδώ τα Siberia, τα οποία είναι ακουστικά των 120 ευρώ περίπου όταν ήταν στα καλά τους. Προσωπικά δεν θα δίνα ποτέ για τόσα λεφτά για τέτοια ακουστικά, τα πήρα second hand 40 ευρώ. Τέλος πάντων είναι καλά ακουστικά, αλλά για να καταλάβετε λίγο το εύρος στη σύγκριση. Με το που βάζω τα αυτά εδώ, επειδή η κονσόλα μου δίνει τη δυνατότητα να ηχογραφώ τη φωνή μου και να την ακούω real time καθώς μιλάω, άρχισε ξαφνικά, άνοιξε ένα μικρό εύρος στις συχνότητες που δεν άκουγα με τα προηγούμενα ακουστικά και εντυπωσιάστηκα. Λέω, ρε παιδί μου, τι άκουγα και δεν το άκουγα στην ουσία. Και με το που βάζω το πρώτο κομμάτι να παίξει, το μυαλό μου λίγο κλίκαρε, γιατί βάζω ένα κομμάτι και ξαφνικά αρχίζω να ακούω μια φωνή πιο πίσω στο κομμάτι που δεν την άκουγα πριν, που άκουγα το ίδιο κομμάτι με τα προηγούμενα ακουστικά. Μια φωνή πιο πέρα, ένα όργανο εδώ, ένα όργανο εκεί. Τα συγκεκριμένα άρχισαν να μου ανοίγουν το εύρος των συχνοτήτων που μπορούσα να ακούω. Δεν ξέρω, μου φάνηκε τρομερά εντυπωσιακό. Άρχισα να συνηθίσω. Γιατί λέω, ρε παιδί μου, πριν το άκουγα και δεν τα ακούω όλα αυτά. Τι γίνεται. Αυτό που έχω να παρατηρήσω. Το μπάσο τους είναι αρκετά μειωμένο και διακριτικό. Δεν είναι για πολλά τραγούδια. Ακόμα και μετά από τόση ώρα, όταν ακούω τραγούδια με υψηλό μπάσο, είναι λίγο περίεργα. Δηλαδή, το νιώθω. Εμένα προσωπικά, σιγά σιγά, επειδή το συνηθίζω, με ευχαριστεί. Απλά νιώθω ότι είναι πολύ διακριτικό το μπάσο και ακούγεται σε βάθος λίγο. Δηλαδή, δεν είναι αυτό το μπαμπού που βαράμε δεξιά-αριστερά. Κάτι το οποίο του επιτρέπει, τουλάχιστον όπως έχω παρατηρήσει, να προσφέρει ένα καλύτερο εύρος συχνοτήτων για όλα τα υπόλοιπα. Οι μεσαίες συχνότητες είναι υπερβολικά καλές, πραγματικά, και οι χαμηλές του. Επίσης είναι λίγο τονισμένο το τρέμπλε του, υπερβολικά τονισμένο. Όσους ακούτε τραγούδια, κομμάτια, μουσικά με ψηλό τρέμπλε, νομίζω θα είναι η ιδανική επιλογή. Σας είπα, έκανα ένα λάθος στο λόγο. Έλεγα ότι είναι ακουστικά ήχου, σαφώς και είναι ακουστικά ήχου. Απλά είναι ακουστικά για μουσική, δεν είναι για gaming, αλλά όμως τα δοκίμασα σε gaming. Άρχισα να μιλάω, μιλούσα γύρω στις 4 με 5 ώρες στο Skype. Για κλίση Skype είναι τρομερά, ακούς καθαρά τη φωνή του άλλου. Στο gaming πραγματικά με εντυπωσίασαν, έπαιξα Elder Scrolls Online και Dota. Μπορώ να πω ότι ναι, μεν σας είπα ότι είναι μουσικής, αλλά εάν είστε μέση χρήστες, μέση παίχτες όπως είμαστε, gamers όπως είμαστε εγώ, εσείς όλοι σας, δεν παίζετε σε τουρνά, δεν έχετε τρομερές απαιτήσεις, νομίζω ότι θα σας βολέψει και με το παραπάνω. Δεν θα έχετε κανένα απολύτως θέμα, θα ακούτε αυτά που θέλετε να ακούσετε, πιστεύω ότι είναι υπέρκομπλε. Τώρα, επειδή είχα έναν ενδιασμό και λέω, ρε παιδί μου, το βάζω στην κονσόλα, σίγουρα το δοκίμασα σε όλα τα τραγούδια, σε όλα τα κομμάτια. Αυτό που μ' άρεσε πιο πολύ ήταν η κλασική μουσική με το συγκεκριμένο και λίγο πιο ηλεκτρονική μουσική. Μου φάνηκε πολύ crispy, πάρα πολύ. Δεν ξέρω, το κομμάτι μου ακούγονταν λίγο πιο κοφτερά από ό,τι ήταν συνήθως. Επιτρέψτε μου τον όρο κοφτερά. Με ψηλό μπάσο είναι λίγο περίεργα. Γιατί δεν είναι σχεδιασμένα για ψηλό μπάσο. Αλλά και πάλι θα τα συνηθίσετε. Αυτό δεν είναι κάτι που δεν έρχεται. Είχα την τέτοια ότι η κονσόλα μου ανοίγει πολύ τους ήχους. Τι εννοώ. Σίγουρα είναι καλύτερης ποιότητας από ότι η κάρτα που έχει η μητρική μου στον υπολογιστή. Όσο κάνει όλη η μητρική, κάνει μόνο η μισή κονσόλα. Οπότε λέω, ας το δοκιμάσω
και για κινητό σε κινητό. Βάζω πρώτα στο κινητό, λέω εντάξει, σίγουρα δεν θα είναι τόσο καλή η ποιότητα, αλλά πραγματικά στο κινητό άκουγα αρκετά κοντά σε αυτό που άκουγα και από την κονσόλα που σίγουρα μου δίνει καλύτερη έξοδο σε ήχο. Μπορώ να πω άκουγα τα ίδια σχεδόν πάνω κάτω. Λίγο πιο βελτιστοποιημένη σίγουρα είναι η κονσόλα, αλλά η ήχη μου ήταν πάρα πολύ καθαρή και δυνατή στο κινητό. Δοκίμασα σε Spotify που κατεβάζω σε πάρα πολύ ψηλή ποιότητα κομμάτια. Τα άκουσα τέλεια. Του υπολογιστή, που αυτά που έχω αποθηκευμένα στο κινητό από τον υπολογιστή ήταν λίγο. Στην αρχή υπήρχαν κάποια κομμάτια τα οποία μου προκαλούσαν τρομερή δυσφορία. Λοιπόν, αυτά τα κομμάτια, λέω ρε παιδί μου, αποκλείται τόσο καλά ακουστικά από αυτά που λένε και όπως τα έβλεπα μέχρι τώρα να μου προκαλούν τόση δυσφορία. Αυτό που ανακάλυψα είναι ότι εάν το αρχείο MP3 που έχετε είναι κακή ποιότητα, κακή ηχογράφηση, κακό σώσιμο στον υπολογιστή σα, χάλια bitrate. Τονίζουν πάρα πολύ τα αρνητικά. Δηλαδή, είναι σχεδιασμένα να τονίζουν τα πάντα. Δοκίμασα, έβαλα WAV αρχεία 30 MB το καθένα και πραγματικά έμεινα με το στόμα ανοιχτό. Δηλαδή, εντάξει, μου τίναξε τα μυαλά στον αέρα. Δεν μπορώ να περιγράψω αυτό που ένιωσα καθώς το άκουγα. Οπότε τα ακουστικά αυτά τονίζουν ακόμα και το παραμικρό κακό που έχει ένα χάλια σωσμένο MP3. Γι' αυτό θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Δηλαδή, είναι τόσο καλοσχεδιασμένα. Επίσης, έλεγα ότι τα υλικά κατασκευής του θα είναι ψιλοχάλια. Λέω εντάξει 30 ευρώ, τώρα έχω δει και φθηνά ακουστικά. Και όμως, ακόμα και τα μεταλλικά που έχει εδώ πάνω είναι τόσο καλά, τόσο στιβαρά. Επίσης, προσφέρει μια δερματίνη που έχει στα πλάγια. Είναι στιβαρά. Δεν είναι πολύ βαριά, δεν είναι πολύ ελαφριά, αλλά είναι άνετα. Σε σχέση, ας πούμε, για παράδειγμα, με τα Siberia τα οποία τα συγκρίνω δίπλα, μπορώ να πω ότι τα πλαστικά που έχει από πάνω είναι πολύ πιο χάλια ποιότητα. Αν και είναι δυνατά, δίνουν πολύ πιο χάλια αίσθηση στο όλο σύστημα. Ενώ το σύνολο αυτών, να σας δείξω κιόλας το καμπυλώνω, το σύστημα αυτών είναι αρκετά δυνατό και καλό. Επίσης, δεν απομονώνουν τους ήχους εντελώς, που είναι νομίζω θετικό, το έψαχνα αυτό σε ακουστικά, να μην απομονώνουν εντελώς τους ήχους με το έξω περιβάλλον. Υπερβολικά καλά, δεν ξέρω πραγματικά παιδιά. Θέλω να είμαι όσο πιο αντικειμενικός γίνεται. Τα συγκεκριμένα τονίζουν πάρα πολύ τα φωνητικά. Πάρα πολύ τα φωνητικά. Δηλαδή, εάν κάνετε μοντάζ στον υπολογιστή και ακούτε, φτιάχνετε μουσικά κλιπ, εάν σας αρέσουν πολύ τραγούδια με φωνητικά, νομίζω ότι είναι μια υπερβολικά τέλεια προσφορά. Ακόμα και για όσους δεν ασχολείστε με αυτά και ασχολείστε ακόμα με το απλό gaming ή με να ακούτε κομμάτια, νομίζω ότι στα λεφτά που ζητάνε δεν θα βρείτε καλύτερα. Ένα χρόνο κάθομαι και τα ψάχνω. Έχω δει τα review των reviews, έχω διαβάσει τις μελέτες των μελετών. Πραγματικά νομίζω ότι. Και ακόμα απορώ πραγματικά γιατί. Πόσες φορές έχω πει το πραγματικά? Πολλές. Είναι ακουστικά τα οποία δεν ζητάνε πολλά λεφτά. Δεν ζητάνε σχεδόν τίποτα σε λεφτά. Και απορώ πώς μπορούν και έχουν κρατήσει τόσο πολύ την ποιότητα. Σας έδειξα και στο unboxing η λεπτομέρεια. Έχουν προβλέψει για τα πάντα τι πάντες. Ακόμα και αυτό το κλιπ, το οποίο το κλιπ εδώ πέρα που κρατάει είναι τρομερά χρήσιμο. Δηλαδή νιώθεις ότι δεν θα σου ξεκολλήσει καθώς θα σηκωθείς απότομα. Προσφέρει μια ποιότητα στο όλο θέμα, στο όλο σύνολο. Έχουν δύο καλώδια μέσα που μόνο άμα βάλετε τα δύο καλώδια ξεχωριστά να πάτε να τα αγοράσετε από ένα κατάστημα θα δώσετε τουλάχιστον 8 με 9 ευρώ μόνο για τα καλώδια. Συν ότι, εντάξει, εγώ το βάλα στο 1 μέτρο εδώ πέρα, απλά το θέμα είναι ότι εμένα θα με βόλευε 1,5 μέτρο, αλλά μπορείτε να το πειράξετε, μπορείτε να βάλετε τα δικά σας καλώδια. Δηλαδή, είναι τόσο παραμετροποιήσιμο. Κάθετε καλά στο κεφάλι, είναι άνετο, οπότε 33 ευρώ δεν είναι τίποτα για αυτά που ζητάνε. Τώρα, να σας πω, δεν θα σας πω καν από που τα πήρα, δεν θέλω να κάνω διαφήμιση στο μαγαζί, αν και πραγματικά οι τυπάδες που τα φέρανε εδώ Ελλάδα, τους αξίζει ένα μπράβο γιατί δείχνουν ότι ψάχνονται λίγο στο θέμα ήχος και σε σχέση με άλλα καταστήματα είναι λίγο ένα κλικ παραπάνω για αυτά, γιατί σας λέω, από Αμερική κάνουν 30-30 κάτι, συν τα μεταφορικά πάμε στα 70-80 ευρώ που είναι πάρα πολλά. Τώρα, να πάτε να τα πάρετε, πραγματικά. Εδώ πάτε και παίρνετε άλλες βλακίες. Αυτά εδώ είναι, και το λέω εν πλήρη συνειδήση, ας με συγχωρήσουν οι πιο έμπειροι στο θέμα ήχος, αλλά το λέω με το χέρι στην καρδιά, είναι η εισαγωγή σας στο τι θα μπει πραγματικά καλός ήχος. Είναι, δεν θα το χαρακτηρίσω, θα είχα κάποια χαρακτηρισμό στο μυαλό μου ρε παιδί μου, αλλά είναι λίγο υπερβολική. Είναι, θα το πω όσο πιο ευγενικά μπορώ, είναι η εισαγωγή σας στον πάρα
πάρα πολύ καλό και ποιοτικό ήχο. Δηλαδή, είναι τα καλύτερα ακουστικά που θα βρείτε κάτω από 50, 60, 70 ευρώ. Χτυπάνε άνετα ακουστικά στο ίδιο εύρος. Είναι ακουστικά, δεν είναι headset. Γι' αυτό εσείς που θέλετε να παίζετε και να μιλάτε κιόλας ταυτόχρονα πρέπει να έχετε ξεχωριστό μικρόφωνο. Για μένα που έχω το setup μου με το δικό μου μικρόφωνο είναι ιδανικά. Τώρα, προσέξτε, μην κάνετε το λάθος και περιμένετε ότι θα μιλάτε κιόλας και θα σας ακούνε από αυτά. Δεν έχουν ακουστικό. Εντάξει. Αλλά είναι τα καλύτερα ακουστικά ήχου που υπάρχουν. Αρκετή διαφήμιση έκανα, φτάνει. Λοιπόν, απλά είμαι τόσο ενθουσιασμένος και χαρούμενος που νομίζω ότι βγαίνει αυτό και το προβάλλω πάρα πολύ. Νομίζω ότι τελικά ο βαθμός που θα τους έδινα θα είναι άνετα ένα 9,5. Ένα άνετα ένα 9,5 στα 10. Υπάρχουν κάποια πράγματα που με χαλάνε. Απλά να σου πω, αυτό που με χαλάει είναι λίγο το μπάσο τους, γιατί δεν σου δίνει, σου επιτρέπει να ακούσω άλλα, αλλά το μπάσο τους λίγο δεν με τρέλανε τόσο. Αλλά συνηθίζεται. Αυτό, η ποιότητα τους είναι καλή, αυτά που προσφέρουν είναι καλά, προσεγμένα, λεπτομερέστατα, φτηνά πάνω απ' όλα. Θα μπορούσα να πω και το συζητούσα με ένα φίλο πριν από λίγο γι' αυτά. Αν μπορούσα να βάλω ένα αυτοκόλλητο για τα καλύτερα VFM value for money για το 2015 είναι αυτά εδώ. Γι' αυτό σας έκανα και μια ερώτηση προχθές, τι θεωρείτε value for money, αλλά πραγματικά ξεχάστε τα πάντα μέχρι τώρα. Είναι μακράν τα καλύτερα. Anyway, Κώστας, check tech now. Πείτε μου τις απόψεις σας, πείτε μου αν σας άρεσαν. Τσεκάρετε το που θέλετε, ψάξτε το, συζητήστε το μαζί μου, πείτε μου τις απόψεις σας. Εάν έχετε διαφορετική άποψη, το συζητάμε και πείτε μου και εμένα να μαθαίνω. Αυτό που θέλω είναι να μπορούμε να παίρνουμε το καλύτερο για αυτό που διαθέτουμε. Και όταν λέω διαθέτουμε, είναι αυτό εδώ. Γιατί όλα από την τσέπη μας φεύγουν, οπότε νομίζω ότι εάν κάτι δεν αξίζει, δεν το παίρνουμε. Λοιπόν, check tech now, Κώστας εδώ, να έχετε μια όμορφη μέρα. Ευχαριστώ. Thank you.